χαμόγελα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Σιτία με επίκεντρο τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς και το κανόνι που βάρεσε η εταιρεία με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ηγούμενο της Μονής στο Πλού. Δόθηκε, εισέπραξε τα χρήματα η εταιρεία αυτή, οπότε πρέπει και εμάς να μας πληρώσει. Τι να πει στους παραγωγούς, τι να τους πεις. Παραμύθια, τους λέμε την αλήθεια. Ότι είναι τα πράγματα και όταν έχουν μάθει τώρα ότι η εταιρεία πάει για φτώχευση. Εντάξει, τι να βάλουν στο μυαλό τους, ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να χάσουν τα χρήματά τους. Πρόκειται για την εταιρεία Βιοκαλλιεργητές Σιτίας, ΑΕ, που υπό το βάρος της αίτησης πτώχευσης που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Νεάπολης, αφήνει απλήρωτους 30 παραγωγούς, την ώρα που κάποιοι άλλοι υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έλαβαν ποσό 1 εκατομμυρίου ευρώ και εξοθλήθηκαν κανονικά, χωρίς κανείς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει πώς και με ποια κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή, που είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να καλυφθούν και άλλοι να μείνουν απόλυτα εκτεθειμένοι. Ποια κριτήρια επέλεξαν να εξοφλήσουν κάποιους παραγωγούς και κάποιους άλλους να τους αφήσουν απλήρωτους. Είναι απαράδεκτο, τι να πω, ουδέν σχόλιο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν ξέρω ακριβώς τι πληρώθηκα, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα πληρώτα. Εάν υπάρχουν άτομα τα οποία πληρωθήκαν χωρίς να το αντιληφθούν, είναι κάτι αυτοί κατά την κρίση τους πληρώναν αυτούς που τους, εάν είναι αυτό, εάν υπάρχει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Εντάξει, βλέπω ότι είναι κάτι το άδικο να πούμε και δεν είναι το σωστό. Δεν μπορώ να το ξέρω όμως αυτό. Σε άλλη περίπτωση, τρεις μεμονωμένοι ελαιοπαραγωγοί μένουν στο περίμενε για οφειλή συνολικά 120.000 ευρώ, έχοντας ήδη ξεκινήσει δικαστικό αγώνα κατά του ηγουμένου της Μονής και Προέδρου, όπως και διευθύνοντας συμβούλου της εταιρείας. Είναι εξοργισμένος ο κόσμος. Πρόκειται για κομπίνα της εταιρείας. Δηλαδή, είναι κομπιναδόρικη στάση της δράσης. Πώς να το πω. Όσο για αυτούς που πληρώθηκαν κανονικά, πρόκειται για τις ίδιες πηγές, για 10 παραγωγούς και 3 συνεταιρισμούς. Είναι δίκαιο το αίτημά μας, είναι ο αγώνας μας, ο αγώνας μας, ο κόπος μας, είναι το λάδι το οποίο δόθηκε, εισέπραξε τα χρήματα η εταιρεία αυτή, οπότε πρέπει και εμάς να μας πληρώσει. Η κατάσταση στη Σιτία θυμίζει καζάνι έτοιμο να σκάσει, αφού τίθεται, όπως λένε, θέμα επιβίωσης για τους απλήρωτους παραγωγούς, αλλά και για προμηθευτές ελαιολάδου στην εταιρεία, για λογαριασμό της οποίας λειτουργούσε ο ηγούμενος της Μονής στο Πλού, πείθοντάς τους να του παραδίδουν ποσότητες για να καλύπτει παραγγελίες αγοραστών, να εισπράττει ο ίδιος κανονικά την ίδια ώρα που αυτούς τους άφηνα πλήρωτους. Πρέπει να προστατεύσει λογική, να βρεθεί μια φόρμουλα, είναι η εταιρεία εδρεύει. Μέσα στο μοναστήρι, ο πρόεδρος της εταιρείας είναι ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης, ηγούμενος του μοναστηριού, να βρουν έναν τρόπο να πληρώσουν τους παραγωγούς, να ανοίξει ιστορία. Το θέμα ανέδειξε πρόσφατα στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης, κάνοντας λόγο επιπλέον και για απλήρωτους εργαζόμενους. Η απάντηση της εταιρείας είναι ότι δεν γνωρίζει πότε θα καταβάλει τα χρήματα που τους οφείλει από τις αλεσχές του 2022, προσθέτοντας έτσι και άλλα βάρη στον αγροτικό κόσμο. Υπό αυτές τις συνθήκες, την ερχόμενη Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, που θα συζητηθεί στα δικαστήρια Νεάπολης η αίτηση πτώχευσης της εταιρείας, απλήρωτοι παραγωγοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα αφήσουν να πάει χαμένος ο κόπος τους, διεκδικώντας την εξόφληση των χρημάτων τους.